Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό γήπεδο των Άνω Λιωσίων. Βραδάκι Παρασκευής, 10 Δεκεμβρίου. 8η αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο της D2. Optimus Priamus με ρεκόρ 3-4. Υποδέχεται τις μέλησες με ρεκόρ 1-6. Μέλησες προέρχονται από την παρθενική τους νίκη στον πρωτάθλημα. Θα επιχειρήσουν να τις διπλασιάσουν σήμερα. Να ισοφαρίσει το ρεκόρ του μεταξύ νικών και ητών. Τέλειο Optimus Priamus. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ. Πρώτη κατοχή για τις μέλησες. Θα δούμε σιγά σιγά και τις πεντάδες των δύο ομάδων. Ομολογώ ότι δεν τους γνωρίζω τους παίκτες. Ας το έχω το layout με το αριστερό. Το νούμερο 15. Από τον Πάτσι. Στο επίθεση για τον Priamus τώρα. Ωραία προσποίηση, αλλά στοχή εκεί στο layout με το 33 ο Χατούνογλου. Μπουγιούκος. Πάσαρε για τον Πάνο. Το πάτσις για τον Φράγκο. Λόγω στην επίθεση. Ωραία προσποίηση, ξεμαργαρίστηκε αλλά στόχησε, θα μαζέψει ο ίδιος και θα κερδίσει φάουλ ο Αλέξανδρος Μπουγιούκος. Λοιπόν, ο Μπουγιούκος με το 99, με το 21 είναι ο Φράγκος. Με το 15 είναι ο Πάτσης, με το 23 είναι ο Παπαδιάς. Και με το 14 είναι ο Μπάνος. Για τις μέλησες, πρώτος πόντος στο μάτς. Για τον Πρίαμο με το 11 ο Λοΐζος. Με το 2 ο Μπούρμπουλας. Με το 33 ο Χατούνογλου. Με το 7 ο Σκουτέρης και με το 0 ο Τιέρος Παπαδάκος. 0-1 έπειτα από ένα λεπτό στα Λιώσια. Ο Μπούρμπουλας τράκαρε, δεν πρόλεσε να ευστοχίσει. Νέα κατοχή για τους τυπικά γηπεδούχους. Για τον Λοΐζο, εκείνος αστοχή από το high post. Εύκολα το rebound από τον Μπάνο. Δέκα δευτερόλεπτα ακόμα για τις μέλισσες. Πάσα έξω για τον Μπουγιούκο που θα δοκιμάσει το χέρι του από την περιφέρεια αλλά θα αστοχίσει. Κύλησε το πρώτο δίλεπτο χωρίς καλά αυτή τη διάσταση μέχρι στιγμής. Μπουρμπουλάς. Σφύριμα για φάουλ υπέρ του. Χατούνογλου. Πολύ ωραία προσπάθεια και καλάθι από τον Ανδρέα Χατούνογλου, 2-1. Κατοχή παραμένει για τις μέλισσες. Ο Optimus Priamus ιτήθηκε την περασμένη αγωνιστική από την Cosa Nostra με 61-57. Είπαμε για τις μέλισσες, πήραν την πρώτη τους νίκη επί των Friends με 41-50, κάνοντας καλή απόδοση σε αυτό το match. Πάτσις. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, πήγε προς τα μέσα, δεν είναι καλό το τελείωμα. Κυρία για γρήγορο transition για τους γηπεδούχους. Λάθος πάσα όμως. Ανέκτησαν την κατοχή, μέλησε, σκέφτησαν και το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό. Για τον Priamus. Νέο λάθος, μια ακόμα αλλαγή κατοχής και μια ακόμα τώρα. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Μέλισσες
θα στοχίσουν με τον Παπαδιά. Χατούνογλου. Δεν θα περάσει η πάσα του. Και ο Τσομπάνος. Και τώρα ο Παπαδιάς. Ωραία φάση, άστοχομαι στο τελείωμα του Μπάνου που ανέκτησε την κατοχή, δεύτερη ευκαιρία, αλλά βήματα στη συνέχεια από τον Αργύρη Φράγκο. 6 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο, το σκορ παραμένει 2-1. Μπούρκουλας πήρε το screen. Πασάρι στο πλάι. Δεν μπορούσε να ευστοχίσει ο Λοΐζος. Θα τρέξουν οι μέλισσες. Φράγκος. Ήψος για τον συμπαίκτη του. Δεν ήταν όμως καλή συνεννόηση εκεί με τον Μπουγιούκο. Μπούρκουλας για τον Λοΐζο που ήρθε σαν τρέιλερ. Κερδισμένο φάουλ. Και βολές τον Γιάννη Λοΐζο. Μέσα η πρώτη, 3-1. Από το low post γύρισε ωραία. Πολύ χαμηλά. Πρώτες αλλαγές για τις δύο ομάδες. Νέο πρόσωπο για τις μέλισσες με το νούμερο 0 ο Στέφανος Μπουγιούκος. Την άλλη πλευρά ο Σκουτέρης πήγε στον πάγκο. Πέρασε ο Ορφανουδάκης στη θέση του. Το χωσούς του Πάτση είναι νέα κατοχή για τους γηπεδούχους που προηγούνται με δύο πόντους. Μπούρκουλας. Ακούνογλου κάνει βήματα. Παπαδιάς θα πάει όλη τη διαδρομή μέχρι το καλάθι. Θα κερδίσει το φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Τρίτο ομαδικό για τον Optimus Priamus. Ένα φάουλ μόλις έχουν οι μέλισσες. Μία ακόμη αλλαγή. Στον πάγκο ο Γιάννης Λοΐζος. Στο παρκέ πέρασε για πρώτη φορά με το 21 ο Σπύρος Νομικός. Η προσβολή του Σεραφείμ Παπαδιά. Βάζει και τη δεύτερη σουφαρίζει το μάτς. Μόλις ένα καλάθι εντός παιδιάς σε 6 αγωνιστικά λεπτά. Το μάτς ισορροπία στους 3 πόντους. Κατουνόβλη στο πλάι, η μπάλα κουμπάει τώρα στον Νομικό. Θα γυρίσει με το αριστερό χουκ, ωραία προσπάθεια αλλά άστοχη. Μπάνος σκέφτηκε, θα πάει κοντά στο καλάθι. Κλείστηκε, έβγαλε ο ίδιος την μπάλα εκτός, κατοχή για τον Πρίαμο. Αυτό τρίποντο του Παπαδάκου. Γρήγορο transition για τις μέλισσες. Που
Ολυμπιακός όμως δεν θα ολοκληρώσει τη φάση όπως θα ήθελε. 3 και 22 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ο Μάτσης Όπαλος στους 3 πόντους. Πάμε κίνηση, γίνω κόβο, πάμε. Γίνω κόβο, μπράβο. Χατούνογλου για 2, συνδέεται με το αντίπαλο καλάθι. 5-3. Παπαδιάς, περάσουμε μια σταυρωτή. Πάσα και δεν είναι ιδανική για τον Μπουγιούκο που την θα τρέξει. Λάθος πάσα του Χατζούνογλου. Αρχίσει ο Στέφανος Μπουγιούκος με το 0, ευκαιρία για τρέξιμο στην άλλη πλευρά. Αυτό το τελείωμα του Χατούνογλου, νέα ευκαιρία όμως. Ο κ. Παπαδάκου που πήρε το επιθετικό rebound. Κουρμπουλάς γύρισε ωραία. Και εκείνος. Τρίποδο του Μπουγιούκου. 106 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Στο 5-3. Παπαδάκος. Ήταν καλό το σου, την μπάλα μπήκε και βγήκε. Κουρμπουλάς δεν κατάφερε να σώσει. Αλλαγής για τις δύο ομάδες, νέο πρόσωπο για τους γηπεδούχους, ο Σαραντόπουλος. Το πρώτο του μάτς με τη νέα του ομάδα, μίλησε και στην κάμερα της διοργάνωσης στο λίγο πριν το τζάμπολ. Στην επίθεση μέλησες. Μπάνος για δύο στο καλάθι, σπάει το ρόδι. Και ισοφαρίζει το μάτς. Στους 5 πόντους, δεύτερη ισοπαλία μετά το 3-3. Σαραντόπουλος. Καλή κυκλοφορία. Νομικός τώρα. Σαραντόπουλος για δύο. Θα στοχίσει. Κούρμπουλα, ωραία φάση έβγαλαν οι μέλισσες. Παραμένει όμως το 5-5. Σαραντόπουλος σε προσωπική ενέργεια θα κερδίσει το φάουλ. Στα δύο χρονόμετρα, 24 απομένουν. Σας μείνει κάποια δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Για να δούμε όμως πρώτα την επίδεση των μελισσών. Πάντα στην αδύνατη πλευρά. Βλέπει και η φάση Μπουρμπουλάς. Βλέπει όμως εντυπωσιακά ο Μπουγιούκος. Σουτ στη λήξη από τον Κοντοπάνο. Τέλος πρώτης περίοδου. Οπτιμής Πριάμος 6, μέλισσες 5. Δεύτερο δεκάλεπτο στάνω Λιώσκα. Πρώτη κατοχή για τους γηπεδούχους. Μπουρμπουλάς. Καραντόπουλος για τον Σπανιδάκη. Βήματα στη συνέχεια από τον Λοΐζο. Πάνω, 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 πάνω,
Να το σπάσει από του Μπουρμπουλά να κλείνει την κατοχή. Μέλισσες, ωραίος εφηδιασμός και καλάθι από τον Μπουγιούχο. Λοΐζος. Για δύο άστοχα από τον Ορφανδάκη. Νέα κατοχή για τις μέλισσες που προηγούνται πλέον με 6-7. Ωραίο τελείωμα στον εφηδιασμό. Καλάθι από τον Στέφανο Μπουγιούκο. Καλό ξεκίνημα. Δεύτερη περίοδο για τις μέλισσες που προηγούνται με 6-9. Time out των γηπεδούχων. Συνέχεια στο μάτς. Από 12 αγωνιστικά λεπτά. Διαφορά 3 πόντων χωρίς τις δύο ομάδες. 6-9 μπροστά οι μέλισσες. Φαουλ χαμηλά, κερδισμένο για τον Χατούνογλου. Ωραία εκτέλεση, ωραίο καλάθι. Γιάννη Λοΐζο, μειώνει την διαφορά στον πόντο. Το 9. Πιέζουν οι γηπεδούχοι πάρα λίγο να κλέψουν. Κάποια δευτερόλεπτα ακόμα για τις μέλισσες. Άτσα το τελείωμα. Χατούνογλου, Μπουρμπουλάς για τον Σκουτέρι. Χατούνογλου για δύο, δεν είναι καλό το σουτ. Πατήματά τους σκοράρουν με σχετική συνέπεια στο δεύτερο δεκάλεπτο. Στην επίδεσή τους θα φτάσει τους 11 πόντους, προηγούνται με 3. Δεν θα έρθει απάντηση. Έτσι ο Λοΐζος. Σύρμα για φάουλ. Φάλτ των γηπεδούχων, ένα έχουν και φιλοξενούμενοι. Ένα πήγαινε πήγα! Άντε! Μπήκε στο μάτς ο Πιέρος ο Βαδάκος. Για τον Πρίαμο. Ο Νάνης σε προσωπική ενέργεια συνδέεται μετά την Παλοκαλάθη, ωραίο lay-up. Το 13. Για τον Μπουρμπουλά. Χατούνογλου. Πέντε λεπτά ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Συν 5 οι μέλισσες έχουν και την κατοχή με τον Νάνο. Να πασάρει και να ξαναπαίρνει την μπάλα. Καλή άμυνα από τον Λοΐζο. Ανάγκασε λάθος τον Μπάνο. Thank you.
Παπαδάκος για τον Χατούνογλου. Νομίζω να πάει κοντά στο καλάθι. Θετικό φάουλ. Παραμένει το 8-13, Μπουρμπουλάς, πάσα έξω, Σκουτέρης, Σαραντόπουλος. Ματά. Νάνης, δίνει το σύστημα. Ωραία επικεντρωτική κατάσταση, πάσα στην αδύνατη πλευρά. Πολύ όμορφη φάση από τις μέλισσες. Παρότι αστόχησαν. Πιεστική άμυνα πάνω στον Μπουρμπουλά που πέρασε πάνω στο κέντρο χωρίς πρόβλημα. Κουτέρης, 45 μοίρες, αστοχή, στους τριών πόντων. Κάρτα 3 λεπτά για το φινάλε του πρώτου μηχρόνου. Λάθος πάσα του Νάνη. Νέα κατοχή για τους γηπεδούχους που έχουν κολλήσει επιθετικά στους 8 πόντους. Σκουτέρης σε προσωπική ενέργεια. Δίνει τη λύση στην ομάδα του 10-13, όμορφη προσπάθεια από τον Χρήστο. Ο Γιούκος. Πασάρει για τον Κανοτάκη, στο πλάι ο Νάνης, αστοχίζει στους τριών πόντων. Για τις μέλισσες. Από ένα φάουλ δόθηκε τους δύο παίκτες που διεκδίκησαν εκεί την κατοχή. 3 δευτερόλεπτα ακόμα, δεν ξέρω αν έχουν το ρολόι οι μέλισσες. Λήξη επίθεσης όπως και να έχει. Και ευκαιρία για τον Optimus Priamos να μειώσει και να ισοφαρίσει το μάτς αν σκοράρει για 3. Για να δούμε. Μπουρμπουλάς. Το screen στην κορυφή, πάει από δεξιά, έβαλε καλά το screen ο Χανουδάκης. Πάρει τώρα και την μπάλα. Λήξη χρόνο επίθεσης. Κερδισμένο φάουλ από τον Κοντοπάνο. Δύο βολές για τον Κοντοπάνο. Okay, 85 δευτερόλεπτα στο ρολόι, όλα τα φάουλ οδηγούν στη γραμμή. Μπράβο. Μέσα η πρώτη. 10-14. Η δεύτερη. Μπράβο,
Καραντόπουλος με τη δευτερόλεπτα ακόμα. Πέταξε την μπάλα, έβαλε το καλάθι με το φλότερ εκεί. Ο Ορφανουδάκης και με τη Φρίντεζη. 12-14. Μπουγιούκος. Ανατάκης για δύο. Αστοχο σουτ. Καραντόπουλος πένας μέναν στο low post. Θα εξεδρύσει τη μονομαχία με την εμπειρία του. Θα εξεφαρίσει το μάτς. Έχει έφτανα το μείον 5 γηπεδούχοι. 14 όλα, τελευταία 14 δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο. Τανωτάκης. Φράγκος για τον... Φράγκος θα πει αυτό ίσως οι τριών πόντων. Τελευταίο δευτερόλεπτο, Σκουτέρης θα πετάξει την μπάλα. Λήξη πρώτη μηχρόνου, ισοπαλία, 14 πόντους. Όλα έτοιμα, ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο στα Αλιώσια. Πρώτη κατοχή για τους τυπικά γηπεδούχους. Με λάθος όμως. Σουτιά 2 στην άλλη πλευρά, ασχεσί με το 14 ο Μπάνος. Πειρασμένο το πρώτο ημίχρονο, ξέφυγαν σε κάποια φάση οι μέλισσες με... Συν 5, στο 13 προηγήθηκαν. Οι Optimus Priamus κατάφεραν στο τέλος του μηχρόνου να καλύψουν τη διαφορά. Πιέζουν τώρα το κατέβασμα της μπάλας. Πάτσις, πάσαρε έξω, Μπάνος. Θα το ξαναδώσει, ωραία συνεργασία. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο ρέφερι. Σκουτέρης και τον Μπούρμπουλα. Ωραία στον Σαραντόπουλο. Δεν μπορεί να σκοράρει. Και να βγάλει ωραία πάσα. Ο Νάνης, η κατοχή παρέμεινε για τις μέλισσες. Βήματα όμως στη συνέχεια από τον Κοντοπάνο. Τέρις για τον Σαραντόπουλο. Σκέφτηκε αλλά δεν το πήρε. Μπουρμπουλάς. Και θα σκρινεί οι μέλισσες. Σαραντόπουλος τώρα θα σουτάρει με αυτοπεποίθηση, αλλά θα αστοχίσει. Βγάλει πολύ ωραία πάσα. Και τώρα θα εκτελέσει και για 3 από 45 μοίρες. Μπάλα στο σίδερο, επιθετικό rebound του Κοντοπάνου. Κόβει ο Νάνης από τον κεντρικό διάδρομο, σταθιάτικος. Παραμένει το 14-14, 2 λεπτά χωρίς καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο. Χατούνογλου με χαντόφ στον Μπούρμπουλα που σηκώνεται για 3. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Δεν του έκανε το χατήρι, επιθετικό rebound και κερδισμένο φάουλ από τον Σπύρο Νομικό που επέμεινε και θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Φέρει καρπούς. Έξτρα κατοχή κερδίζουν οι γηπεδούχοι με τον Σκουτέρι τώρα. Να πασάρει τον Παπαδάκο.
του Νογδού για δύο στο καλάθι. Ωραία επίθεση με υπομονή, Παπαδάκος στην ασίστ, Χατούνογλου σκοράρει. 16-14, πιέζουν οι υπερδούχοι. Περνούν αυτή τη φορά χωρίς πρόβλημα το κέντρο οι φιλοξενούμενοι και βάζουν και το καλάθι, αφού δημιουργεί το ρήγμα ο Νάνης και βγάζει την ασίστ για τον Κοντοπάνο που ισοφαρίζει το μάτς. 16 όλα. Κουτέρης, δύσκολη προσπάθεια. Νάνης. Πολύ ωραία θα περάσει και θα πετύχει και το καλάθι. Μπέρδεψε και τις δύο αντιπάλους του. Να θα πάει στον πάγκο με το 21. Ο νομικός πιάνει και το γόνατό του, ελπίζουμε να μην έχει κάτι σοβαρό. Τώρα ο Λοΐζος στη θέση του. Μπούρμπουλας. Κουτέρης. Πήρε το σκριν. Έτσι τον Λοΐζο, εκείνος κρατά την κατοχή. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Παπαδάκος για 3 στο σίδερο. Και στα χέρια του Μπάνου που μαζεύει το rebound. Συν 2 οι μέλισσες που έχουν και την κατοχή. Τέρις πιέζει. Βλέψει και την μπάλα με μπλοντζόν εκεί εντυπωσιακός. Στον εφηλιασμό ο Παπαδάκος. Κερδισμένο φάουλ για τους υπεδούχους. Και αλλαγές για τους μέλισσες. Νέο πρόσωπο με το 21 ο Φράγκος και με το 99 ο Αλέξανδρος Μπουγιούκος. Φάουλ χαμηλά από τον Πάνο. Θα πάει στον πάγκο για να περάσει τη θέση του ο Στέφανος Μπουγιούκος. Περνάει πάσα του Λοΐζου, κατοχή όμως παραμένει για την ομάδα του, 10 δεύτερα ακόμα για Optimus Priamus. Παλαβρίσκει σε πόδι, το χρονόμετρο στα 14. Κιούκος για τον Λοΐζο, Χατούνογλου. Χατούνογλου προσποιείται, κλείστηκε, κάνει βήματα. Τέσσερα το επιμέρους σκορ στο πρώτο πεντάλεπτο του δευτέρου μηχρόνου, ενώ θα κάνει πολύ ωραία κίνηση και θα σκοράρει για τις μέλισσες ο Πάρης Πάτσης. 16-20. Ξανά σε θέση οδηγού οι φιλοξενούμενοι. Σε αυτή την αντίδραση οι γηπεδούχοι, θετικό φάουλ του Χατούνογλου. Ανδρέας Χατούνογλου στον πάγκο, στη θέση του περνά ο Σαραντόπουλος. Ο Γιούκος κατέβασε γρήγορα. Παρατηρήσεις του ρέφερι. Σαρωτικός ο ρεφ, όπως πάντα. Ο
νομίζω. Κρατούν το κέντρο στα 17 δευτερόλεπτα. Τελούχη. Καραντόπουλο για τον Μπούρμπουλα. Λοΐζος προσποιήθηκε, σούταρε, αστόχησε. Στον πάνω του Μπουγιούκου. Μπουγιούκος. Νέο φάουλ. Δεύτερο ομαδικό για τον Πρίαμο. Τρία έχουν οι μέλισσες. Μπουγιούκος για τα σκριν. Ο Κανοτάκης. Ωραία συνεργασία, αλλά βήματα του Μπουγιούκου. Βόλες ο Λοΐζος. Βάζει την πρώτη. Παραμένει για τις μέλισσες, παραμένει και το 18-20 υπέρ των μέλισσών. 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Γιούκος με το δεξί. Ωραία προσπάθεια, ωραίο το χουκ, αλλά δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Ριμπάντ του Χαραντόπουλου. Παπαδάκος στον Λοΐζο. Λάθος. Αλλαγή για τους γηπεδούχους, πέρασε με το 15 ο Στάθης Ορφανουδάκης. Ορφανουδάκης. Για τον Φράγκο, εκείνος θα πάει μέχρι μέσα και θα πετύχει μεγάλο καλάθι. 18-22. Μπουρμπουλα στον Σκουτέρι, εκείνος περνά το κέντρο. Θέλει να πασάρει για τον Σαραντόπουλο που δεν περίμενε την πάσα. Μόλις 4 πόντους σε 8 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο μετρούν οι γηπεδούχοι. Στο ίδιο χρονικό διάστημα έχουν πετύχει 8 μέλισσες. Νέα πιεστική άμυνα, κλέψιμο για τους γηπεδούχους. Σαραντόπουλος. Για τον Ορφανουδάκη. Θα υποκύψει το λάθος. Από το lay-up στον εφημιασμό. Ωραίο καλάθι, προσωπική ενέργεια. 18-26, διαχειρός του Γιούκου. 18-24, διορθώνω. Με
Λοΐζος. Για τον Φανδάκη. Σαραντόπουλος για τρεις. Δεν θα στοχίσει. Καλή άμυνα από τους Βεδούχους. Έκλεψε ο Σαραντόπουλος, κέρδισε και το φάουλ. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά, πράγματι. Πολλές για τον Σαραντόπουλο. Τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Στο συν 6 οι μέλισσες. Ο Γιούκος δεν περνάει πάσα του. Κλέβερ Φανουδάκης. Λοΐζος. Φανουδάκης ξανά για τον Λοΐζο. Μέσα στο double team αφού είχε μισμάτσο ο Λοΐζος με τον Γανωτάκη. Νέο φάουλ, νέες βολές. Τέσσερα, παιχνίδι δύο κατοχών τώρα. Ο Γιούκος. Θα δοκιμάσει για τρεις. Ψηλά ο Φανουδάκης μαζεύει το rebound. Πολύ μικρή απόκληση στα δύο χρονόμετρα. Πρέπει να εξαντλήσει τώρα το χρόνο που... της αναλογεί. Είναι και παιδούχη, αλλά γίνεται λάθος. Το δεύτερο λεπτό ακόμη. Γιούκος τον σταματά. Ο Λοΐζος εκεί παρέα με τον νομικό. Τέλος στην τρίτη περίοδο. 19-24 μπροστά οι μέλισσες. Τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά στα Νολιώσια για να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα σε Optimus Priamus και μέλισσες. Θυμίζω είναι η 8η αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο της D2. Την τέταρτη νίκη και την ισορροπία ανάμεσα σε νίκες και ήττες ψάχνουν οι Πεντούχοι. Την δεύτερη νίκη τους ψάχνουν οι μέλισσες μετά την πρώτη που πήραν την 7η αγωνιστική. Δεν θα σκοράρουν στην πρώτη τους φάση. Έχουν το προβάδισμα ωστόσο με 5 πόντους. Βήματα από τον Σκουτέρι που κάνει μεταφορά της μπάλας. Τον Μπουγιούκο, δυναμική αλλαγή του Χατούνογλου. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Μπουγιούκος πάσαρε. Γανωτάκης ευστόχησε. 19-25, ωραία φάση για τις μέλισσες. Λοΐζος. Χατούνογλου πάει από baseline. Κερδίζει φάουλ από τον Μπουγιούκο. Τρίτο φάουλ μάλιστα για τον Αλέξανδρο. Λοΐζος για δύο. Είναι καλό το σουτ. Μαζί και ο Γανωτάκης. Ελεύθερο corner 3. Στοχίσε με το 23 ο Παπαδιάς. Φανουδάκης για τον Λοΐζο.
Κάποιος δεν σκοράρει τον αριστερό διάδρομο, τρέχει και προλαβαίνει, σώζοντας την κατοχή. Δεύτερη ευκαιρία για τους γηπεδούχους, Χατούνογλου πετά την μπάλα, στοχή. Rebound Κοντοπάνου. Καλάθι 2 πόντων από τον Γανωτάκη που μετρά 4 συνεχόμενους και αναπάντητους πόντους στην διαφορά για πρώτη φορά στους είναι 9 και βάζει δύσκολα στον Όπτιμους Πρίαμος που καλείται να βγάλει γρήγορα αντίδραση για να επιστρέψει στο μάτς. Κουτέρης κλείστηκε στη γωνία, έψαξε στήριγμα, το βρήκε ο Ορφανουζάκης για τον Λοΐζο, εκείνος αστοχή κατά το καλάθι. Πήρε ο Νάνης, θα τρέξουν οι μέλισσες που έχουν το momentum του αγώνα τώρα. Νάνης. Κανοτάκης που ξαναδίνει. Νάνης στα 3 δευτερόλεπτα δημιουργεί το ρήγμα, πάει μέχρι μέσα, αλλά αστοχή. Εδώ θα έδινε διψήφιο προβάδισμα στην ομάδα του και θα απλοποιούσε κάπως την υπόθεση νίκη. Φυσικά είναι πολύ νωρίς ακόμη, 7 λεπτά γράφει το ρολόι και ο Σατούνογλου κερδίζει φάουλ, θα εκτελέσει βολές. Νάνης. Αλλά θα φτάσει στον Μπουγιούκο στο low post και από εκεί στην αδύνατη πλευρά για τον Νάνη, ποιος πετά την μπάλα πριν περάσει εκτός. Πήραν οι παιδούχοι, θα τρέξουν και στον εφονδιασμό. Βήματα ξανά. Κανοτάκης, σάρια για τον Μπουγιούκο, high-low, Νανής, ελευθέρωση για τον Κοντοπάνο, Μπουγιούκος πίσω από το screen με ταμπλό, βάζει τρίποντο. Μεγάλο καλάθι για το 20-31 και οι μέλισσες είναι όλο και πιο κοντά στην δεύτερη της νίκη. Στοχή από μακριά, στην άλλη πλευρά δεν θα έρθει η απάντηση από τον Παπαδάκο, time-out. 5:47 για το φινάλε. Οι μέλισσες έχουν το momentum, έχουν και την κατοχή, έχουν και τη διαφορά των 11 πόντων. Κάνουν λάθος όμως και κλέβει ο Μπουρμπουλάς. Μακρινή πάσα που δεν θα περάσει, κατάλαβε την πρόθεσή του και έκλεψε ο Νάνης. Κερδισμένο φάουλ για τον Μπουγιούκο και τις μέλισσες. Πρώτο ομαδικό για Όπτιμους Πρίαμους, 2 έχουν οι μέλισσες. Ο Νάνης θα επαναφέρει για να οργανώσει. Άσες το πλάι για τον Γανωτάκη που έβαλε μεγάλα σουτ στα προηγούμενα λεπτά. Βήματα από τον Πάτσι. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Τι μου σπήρα μας καλύτερα να κάνει μια μεγάλη ανατροπή. Χατούνογλου. Στόχησε, υπάρχει επιθετικό rebound και άστοχο σούτ από τον νομικό. Έσυ,
λάθος από τις μέλισσες, νέο κλέψιμο του Μπούρμπουλα που περνά ανάμεσα από δύο παίκτες. Είναι πολύ ενέργεια στην ομάδα του. Για τον Χατούνογλου τώρα, ο Φανουδάκης. Και παίρνει screen, κοβεί ο Χατούνογλου προς το καλάθι, λάθος πάσα. Λουγιούκος, Νάνης, Καμετάκης. Δευτερόλεπτα ακόμα, κυκλοφορούν την μπάλα οι μέλισσες που δεν έχουν λόγο να βιάζονται, θα πάνε σε μεγάλες επιθέσεις. Δεν μπόρεσαν να ευστοχίσουν. Νομικός. Πατούνογλου. Στο πλάι για τον Μπούρμπουλα, ωραία προσποίηση. Θα εκτελέσει για δύο και θα στοχίσει. Παραμένει το 20-31. Κάτι παραπάνω από 3,5 λεπτά ακόμη στα λιώσια. Νάνης, ωραία πάσα για τον Μπουγιούκο, εκείνος αστοχή, πήρε ο Χατούνογλου. Πάσα ρε για τον Παπαδάκο που αστοχή στον εμβολιασμό. Επιμένει ο Μπούρμπουλας, αλλά δεν σκοράρει. Νάνης πιέζεται αλλά κρατάει. Για τον Μπουγιούκο τώρα. Δίποντο, άστοχο. Τον Κοντοπάνο. Έχουν κολλήσει και οι δύο ομάδες, αλλά αυτό συμφέρει τις μέλισσες. Στοίχος από μακριά ο Παπαδάκος. Ο Γιούκος. Κόψουμε από τον κεντρικό διάδρομο, άστοχο λέει από τον Κοντοπάνο. Φανουδάκης, θα δοκιμάσει για τρεις, είπε εκείνος. Νάνης, ωραία πάσα, το κόψιμο εντυπωσιακό από τον νομικό. Κάρτα 2 λεπτά για το φινάλε. Έχουμε αλλαγές για τις μέλισσες. Περνά στο μάτσο ο Στέφανος Μπουγιούκος. Τώρα γύρις Φράγκος. Πολύ δύσκολα θα χάσουν τη νίκη οι μέλισσες. Είναι ένα θαύμα πλέον οι γηπεδούχοι. Βρίσκονται στο μείον 11. Χατούνογλου. Ο Φανουδάκης προσποιείται, πασάρει έξω. Μπούρμπουλας για 3. Το βαλε. Λάθη ψυχολογίας, θα πιέσουν τώρα οι γηπεδούχοι. Μείωσαν στους 8. Για να δούμε. 105 δευτερόλεπτα. Φράγκος κρατάει. Κατοχή παραμένει για τις μέλισσες. Που δεν πρέπει να βιαστούν. Νάνης. Καλή αλλαγή του Χατούνογλου, πάσα στο πλάι. Εκείνο ο Μπουγιούκος που εκτελεί για δύο αλλαστοχή. Κατοχή για τους γηπεδούχους. Για να δούμε αν σκοράρουν και τώρα. Είναι ξανά μέσα στο μάτς. Χατούνογλου. Ποιος θα πάρει το κρίσιμο σουτ. Σφυρίμα για φάουλ. Υπέρ των γηπεδούχων. Και τέταρτο ομαδικό για τις μέλισσες. Μόλις ένα φάουλ έχουν οι Optimus Priamus. Χατούνογλου για δύο. Δεν είναι στοχή. Μαζέψε ο Φράγκος. Παίρνουμε τώρα στο τελευταίο λεπτό, διαφορά στους 8. Νάνης παίζει με το ρολόι. Είσαι ο Μπούρμπουλας, κράτησε ο Νάνης, αστοχή στους 3 πόντων.
Χατούνογλου. Για δύο, δεν σκοράρει. Δεν γυρνάει πλέον το μάτς. Το τελικό σκορ μένει να μάθουμε. Μένει σας να κατακτήσουν τη δεύτερη τους νίκη. Βλέψαν οι γηπεδούχοι. Με τον Παπαδάκο να κερδίζει φάουλ. Βολές ο Παπαδάκος. Στη πρώτη. Έτσι και η δεύτερη. Το κέντρο. Νανής δεν θα εκδηλώσει επίθεση. Λήξη της αναμέτρησης. Όπτιμους Πριάμους 23, Μέλισσες 31. Δεύτερη νίκη για τις Μέλισσες. Δεύτερη συνεχόμενη μάλιστα. Στο 3-5 πλέον. Όπτιμους Πριάμους, αυτά από εμάς. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.